Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του West. 8 είναι τα άτομα που θα διεκδικήσουν τη θέση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στην περιοχή. Ο αγώνας των επικεφαλής είναι η στελέχωση των ψηφοδελτίων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ξεκινά επίσημα, κυρίες και κύριοι, η προεκλογική περίοδος. Το θέμα θα το δούμε στο σημείο αυτό με τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη, ο οποίος έχει και τα στοιχεία. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Η μάχη τώρα για την στελέχωση των ψηφοδοτήων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η μάχη μεταξύ των 8 υποψηφίων για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται ιδιαίτερα σκληρή. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς ποιοι διεκδικούν τη θέση του υποψηφίου περιφερειάρχη στη σχετική φωτογραφία. Είναι ο Γιώργος Δακής, ο σημερινός περιφερειάρχης Δημήτρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο Θέμης Μουμουλίδης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα είναι η κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, υποψήφια περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, η πρώην ειδική γραμματέας του ΕΣΠΑ. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα έχει υποψήφιο περιφερειάρχη και η Δημάρ ή τον κύριο Τζουρά, τον κύριο Γιάννη Τζουρά ή την κυρία Ντόρα Τσιγκαρδάνη. Περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν για τον κύριο Γιάννη Τζουρά. Η Χρυσή Αυγή, όπου την Κυριακή. Έχει σπάσει δηλαδή η συνεργασία, γιατί τίθεται και θέμα συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Ναι, δεν θα υπάρξει συνεργασία. Δημήτρη, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Δημάρ. Επίσης είναι ο Στέλιος Τούφας από την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Μέχρι τελευταίες πληροφορίες λένε και το Στέργιο Τούφα και την Κυριακή 2 η ώρα θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου Ηλίας Κασιδιάρης, ο βουλευτής Αττικής και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων της Χρυσής Αυγής στην Κοζάνη, στην πλατεία Γιορδάς, στα γραφεία του κόμματος. Ο Στέφανος Πράσος με την υποψήφιος με την Ανταρσία και ο Γιάννης Βίτας υποψήφιος από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η οκτάδα μέχρι στιγμής, Δημήτρη. Αρκετοί υποψήφοι πρέπει να πούμε και βέβαια η μάχη φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ σκληρή. Αλλά μέχρι στιγμής η μάχη δεν βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους. Η μάχη γίνεται μαζί με τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους που σε πολλές των περιπτώσεων, σε όλα τα ψηφοδέλτια, άλλοι θέλουν, άλλοι δεν θέλουν, άλλους τους γίνεται πρόταση, την αποδέχονται, μετά την παίρνουν πίσω. Γίνουν δηλαδή, υπάρχει μια αγωνία των υποψηφίων περιφερειαρχών για το πώς θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια, γιατί πολλοί από τους περιφερειακούς συμβούλους που θέλουν να είναι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι διστάζουν, το παίρνουν πίσω, γίνονται διαβουλεύσεις. Και μάλιστα οι περισσότεροι από τις επικεφαλίσεις έχουν δώσει αυτό το Σαββατοκύριακο καταληκτική ημερομηνία για να είναι υποψήφιοι στους συνδυασμούς. Μιχάλη, μιλάμε ότι 39 άτομα αυτή τη στιγμή δεν είναι και λίγα. Δεν είναι να είναι και στην πόλη της Κοζάνης. 39 άτομα όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Δημήτρη, περιμένουμε να δούμε πλέον τι θα γίνει με το εκλογικό νόμο. Μπορεί να υπάρξει μια διευκρίνηση. Επειδή έχουν αλλάξει τα στοιχεία. Λόγω απογραφής το 2011, ίσως έχουμε λιγότερους υποψήφιους και σε δήμους αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας. Κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα όχι ανατρεπτικά, αλλά και όμως. Και 5 άτομα λιγότερα είναι, παραδείγματος χάρη, στο συνδυασμό στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Πάλι είναι ανάσα για τους υποψήφιους περιφερειάρχες που κάνουν αγώνα πραγματικά για να βρουν υποψήφιους. Και μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν έχουν εμπλακεί στην αυτοδιοίκηση και δεν θέλουν να εμπλακούν καθόλου, είτε ανθρώπους που είχαν εμπλακεί τις προηγούμενες φορές και έχουν απογοητευτεί από όλες τις διαδικασίες. Και αυτό το έχουν όλοι οι συνδυασμοί, πρέπει να πω, ανεξαιρέτως κάποιου συνδυασμού, όλοι έχουν σοβαρό πρόβλημα και ειδικά αυτοί που μπήκαν τελευταία στιγμή πλέον στον αγώνα, που μπαίνουν τελευταία στιγμή, ούτε δύο μήνες δηλαδή πριν τις εκλογές είμαστε αυτή τη στιγμή, λογικά. Και φυσικά θα ξεκινήσει πέρα από αυτό και κάποιοι να παρουσιάζουν επίσημα, αλλά και να βλέπουμε και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων στελέχωσης των συνδυασμών, γιατί δεν απομένει και πάρα πολύ χρόνος για τον εκλογικό αγώνα. Δημήτρη, έχουμε κάποια ονόματα, αλλά επειδή είναι τόσο ρευστά τα πράγματα, παραδείγματος χάρη, μιλούσα εγώ με έναν που άκουσα ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος σε μεγάλο συνδυασμό. Το ρωτάω χθες, θα είσαι υποψήφιος, ξεκίνησε αγώνα. Μου λέει, όχι, δεν θα είμαι, λέει, δεν το χρηστικοποιήσει ακόμα. Διστάζω να πω το ναι. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολύ σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι, είτε χρηματικό, είτε οικονομικό, είτε πολιτικό. Καμιά φορά δεν θέλει κάποιος να εκτεθεί στους πολίτες και να πει ότι είμαι υποψήφιος και μετά, ακόμη και να βγει, να μην μπορεί να κάνει κάποια πράγματα για να τους βοηθήσει. Και αυτό το πράγμα φέρει σε δύσκολη θέση λόγω και της κακής πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας που υπάρχει στη χώρα. Οπότε νομίζω ο μεγαλύτερος αγώνας για τους υποψήφιους περιφερειάρχες δεν είναι να χτυπηθούν μεταξύ τους με θέσεις και όλα αυτά που γίνονται, αλλά να, πρώτα απ' όλα να βρουν υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, να κατεβούν όλοι μαζί και να φτάσουν μέχρι τις εκλογές. Και από ό,τι βλέπεις, Δημήτρη, είναι 8 πλέον οι συνδυασμοί επίσημα. Δεν ξέρω αν προκύψει και κανένας άλλος. Καμιά φορά δεν ξέρεις. Στην πολιτική δεν λέμε ποτέ. Πάντως, 8 συνδυασμοί θέλουν πάρα πολλά άτομα.
Και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, είπες πριν ότι μπορεί να συνεργαζόταν το Πασόκ με τη Δημάρ. Δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία. Άρα πρέπει να βρουν διαφορετικά ξεχωριστά άτομα. Δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αν θα κατεβάσουν τελικά υποψήφια όμως. Γιατί πιστεύω από τα 8 ονόματα που βλέπουμε τώρα, σίγουρα κάποιοι θα κάνουν πίσω. Δημήτρη, και οι 8 θα είναι, εγώ πιστεύω. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι και 8. Στους Δήμους δεν θα είναι όλοι. Στους Δήμους θα κάνουν αρκετοί πίσω. Σε πολλούς Δήμους Δυτικής Μακεδονίας ήδη ετοιμάζονται να κάνουν πίσω, γι' αυτό και δεν προχωράμε και σε ονόματα, γιατί αυτή τη διαδικασία πρέπει να αρχίσει να κατασταλάζει πλέον το πράγμα. Γιατί βγαίνει ο ένας, λέει, θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Μετά από 2 μέρες λέει, όχι, δεν θα είμαι, κάνω πίσω, δεν βλέπω καλό σκηνικό, δεν μπορώ να μαζέψω υποψηφίους και μπερδεύει το κόσμος. Εμείς βγάζουμε τις πληροφορίες μόνο όταν είναι δεδομένες. Και αυτά τα ονόματα είναι κατά 99,9% σίγουρα ότι θα είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες και βλέπουμε και τις φωτογραφίες τους. Τώρα που εκεί πέρα, Δημήτρη, περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι. Έχει αρκετό παρασκήνιο σε σχέση με τις μεταγραφές, σε σχέση με τις προεκλογικές διεργασίες, σε σχέση με τις συμφωνίες που θα γίνουν. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, αρχίζει να ξεκαθαρίζει το πράγμα σε περιφέρεια, ενώ στους Δήμους, νομίζω την άλλη εβδομάδα, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στους περισσότερους Δήμους Δυτικής Μακεδονίας.